Η κυβέρνηση, η κυβερνητική πλειοψηφία και στα πλαίσια της συνεδρίας της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας επέλεξε επί της ουσίας τη συγκάλυψη του όλου θέματος. Επικαλέστηκαν όλοι και πρώην και νυν κρατική λειτουργή το απόρριτο. Εμείς θέσαμε το ζήτημα ότι όλα στο φως, πλήρη διαφάνεια, τα πρακτικά στη δημοσιότητα, εξέταση κατά μόνας και αναθεματολογία Ανδρουλάκης, υποκλοπές συναγροάσεις στο ΚΚΕ, δημοσιογράφοι. Το αρνήθηκαν. Η στάση όλων ήταν πλήρης εγκάλυψη. Απόρριτο. Εμείς θέσαμε καθαρά το ζήτημα ότι πρέπει να αποκαλυφθούν όλα τώρα. Και όχι μόνο αυτό, να αποκαλυφθεί όλο το σκοτεινό και επικίνδυνο θεσμικό πλαίσιο για το οποίο την ευθύνη την έχουν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις που ψήφισαν τα νομοθετήματα και το θεσμικό πλαίσιο. Για τις συνακροάσεις του ΚΚΕ, ουδε μία θέση δεν πήρε ούτε η πρώην ούτε η νυν. Θα έλεγα ότι αντιθέτως υποτιμούν και απαξιώνουν το ζήτημα των συνακροάσεων. Σε κάθε περίπτωση, το ΚΚΕ θα δώσει τη μάχη και μέσα στην Επιτροπή Θεσμών Διαφάνειας και στην Εξεταστική Επιτροπή, έτσι ώστε να φτάσει το μαχαίρι μέχρι το κόκαλο. Δεν έχουμε αυταπάτες για το μέχρι που θα φτάσει η υπόθεση. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα δώσουμε αυτό τη μάχη και κυρίως έξω στο λαό.